Την ευλογία του Θεού και με την ευλογία και με σιτία προς τον Θεό που εδώ βρίσκουμε στην Εκκλησία του Αγίου Νεκταρίου στην Ιερά Μητρόπολη Πατρών με τον πατέρα Χρύσανθο, ο οποίος είναι τόσο ευλαβής, τόσο αγαπάει τον Άγιο Νεκτάριο και παρόλο που είμαι ηλικιωμένος και κουράστηκα λιγάκι που ήρθα από την Αθήνα, από τον Άγιο Νεκτάριο στην Καμάρια του Λαμβρίου. Όμως η αγάπη του, αλλά και η ευλάβεια και η πίστη που έχει ο πατήρ Χρύσανθος στον Άγιο Νεκτάριο με ενδυνάμωσε περισσότερο και με ξεκούρωσε. Πατέρα Χρύσανθε, μου παρακαλέσει να σας πω πώς έγινε το θαύμα του Αγίου Νεκταρίου. Ευχαριστώ που μου ξανά επιθυμίζετε αυτό το δικό μου ιστορικό τότε προ 27 χρόνια και μία εβδομάδα και συγκινούμε ιδιαίτερα διότι έρχομαι την εποχή εκείνη που πραγματικά τόσο υπέφερα για επτάμιση ολόκληρες μήνες. Η αδιάκοπος κούραση του σώματός μου, οι προσευχές μου, οι προσευχές όλου του κόσμου, αρχιερέων, ιερέων, ιερομονάχων, μοναχών, μοναζουσών και όλου του κόσμου που είχα την ευτυχία να γνωρίσω αυτόν τον κόσμο, τα παιδιά του Θεού, να με βοηθήσουν για το κτίσιμο της Εκκλησίας, αλλά και ακόμα για να χτίσουν μέσα στην καρδιά μου την αγάπη τους και την εμπιστοσύνη. Ο καλός Θεός ήθελε να με δοκιμάσει. Επειδή σαν άνθρωπος μήπως έπεσα, δεν θυμούμε ή δεν το πιστεύω, αλλά είμαι άνθρωπος σε υπερηφάνεια. Και ήρθε λοιπόν ο Κύριος να με δοκιμάσει και μου έδωσε μια ωραία στιγμή, ένα τάλαντο, ένα παράσημο μου έδωσε εκείνο που πραγματικά μου άξιζε και δοκιμάστηκα 7,5 μήνες καρκίνος νεύρας. Οι γιατροί, η επιστήμη, η στάθη ανήμπορη και έδωσαν την τελευταία αυτή απάντηση ότι η ζωή σου είναι μόνο 2,5 μήνες. Βέβαια, 7,5 μήνες εκράτησα. Αλλά όχι όπως είναι σήμερα οι άρρωστοι καρκινοπαθείς. Αδιάκοπα τονούσα, με τρύπα στο στήθος μου έτρεχε πιον και αίμα και τα ογκίδια είχαν πλημμυρίσει ολόκληρο το σώμα μου. Αλλά ήταν μέσα στους πνεύμονας η πηγή εκείνη η φωλιά της ανίατης ασθένειας του καρκίνου. Η απάντηση λοιπόν η γνωμάτωση των ιατρών ήταν ότι αν έχω περιουσιακά στοιχεία να κάνω διαθήκη. Έχω μόνο αυτό το λάσο παράω. Και πραγματικά εκείνη τη στιγμή, παίρνοντας την απόφαση ότι ξεκινώ και βαδίζω για την άλλη ζωή, σαν άνθρωπος πρώτα χριστιανός, σαν ιερέας ειδικά, έπρεπε να κάνω προετοιμασία. Η προετοιμασία μου ήταν να πάω στην Πεντέλη, στον πατέρα μου, ο οποίος ήταν Άγιος, Γερομόναχος. Εξομολογήθηκα, του λέω θα πεθάνω, θα φεύγω από το καρκίνο και πραγματικά λοιπόν μου είπε δεν θα πεθάνεις ακόμα. Τιμάζομαι λοιπόν, παίρνω τα σάβανά μου, πάω στον εργολάβο κηδιών, φτιάχνω το φέρετρό μου και τι είπα να βάλει ένα τζάμι επάνω για να με προσυνήσει ο κόσμος. Θέλω να περάσει ο κόσμος που με γνώρισε όλοι μπροστά να την αποχαιρετήσουν, αλλά να μην φωνηθούν, μην κολλήσουν την ασθένεια αυτή που έχω εγώ, να μπει ένα τζάμι από πάνω. Και πραγματικά έτσι ήταν τα πράγματα. Ο τάφος έτοιμος. Δύο Ιουνίου που μου είπαν στον Άγιο Σάββα ότι αν δεν έχει πεθάνει, είπαν στον δεσπότη μου, στους δημοσιογράφους, γενικά, ο Γενικός Διευθυντής του Άγιου Σάββα, Άγγελος Παπακοσταντίνη, όταν είπε την ομάδηση αυτή, πραγματικά άρχισαν και είπαν ότι δύο Ιουνίου, εάν δεν έχει πεθάνει, που θα έχει πεθάνει, να μας το φέρετε εδώ για να το αναχειρίσουμε. Και αν πεθάνει, δεν θα φέρουμε εμείς.
Πραγματικά λοιπόν, όταν γύρισα από αυτή τη γνωμάδα τελευταία, από τη μεταξάντα αντικαρκυνικό στον Πειραιά και από άλλους γιατρούς και καθηγητάς, από όλες τις εξετάσεις που βγήκε η απόφαση αυτή η γνωμάτευση, εγώ προσευχόμενος στον Άγιο και ο χιλιάδες κόσμος ερχόταν στο προσκύνημα να μου φιλήσει για τελευταία φορά το χέρι. Τον παρακαλούσα, τι κάνουμε για νεκτάρι τώρα. Μου είπε να σου φτιάξει το σπίτι, ορίστε το φτιάχνω τώρα. Είμαι ακόμα στο γιατί. Τώρα τι γίνεται, γιατί δεν μ' άφηνε να μην αρχίσω. Τώρα θα παρακομίσουν οι εργάτες, οι εργολάβοι, τα χρήματα και τόσα άλλα τα αφήνω στη μέση. Μια σπίθα όμως μέσα μου έλεγε, σας παρακαλώ πολύ, πίστης. Παρακάλεσέ τον. Μα είναι δυνατόν να με αφήσει ο Άγιος Νεκτάριος που τόσο τον αγαπάω. Τότε θα με αγάπησες ο Άγιος Νεκτάριος. Και πήρε και γονάτισα και τον παρακαλούσα. Και τώρα λοιπόν, εκείνη τη στιγμή, ένα τηλέφωνο, σηκώνει ο κόρος το τηλέφωνο, Σοφία Μπούρδο το επίθετο, καταγωγής από την Εύβοια, πράγματι λοιπόν. Πήγε το, έπιασε το τηλέφωνο και κάτι έλεγε εκεί. Αυτό που άκουσα μόνο που μιλούσε είναι ο κόρος, ότι ναι, πραγματικά τον χάνουμε, πεθαίνει. Το ήξερα, εγώ το είχα πάρει απόφαση. Επήραν από τη Μονή, από την Πάρο, από τον πατέρα Φιλόπουλο, τον Ζερβάκο, τον Άγιο. Ρωτάει η Οικουμένη από εκεί. Ο πατριαρχάς είναι καλά. Λέει, τι καλά είναι, θέλω να μάθουμε. Πεθαίνει, τον περιμένουμε. Πω, πω. Τότε αληθεύει αυτό. Τι είχε γίνει. Αυτή τη στιγμή πήρε τηλέφωνο ο πατήρ Φιλόθεος, ο Ζερβάκος στην Πάρο, χαροπαλεύει, δεν μιλάει καθόλου. Είναι και τυφλός. Για μια στιγμή άρχισε και μίλησε που δεν μιλούσε. Και μέσα ήταν οι μοναχές. Κάνει το χέρι έτσι, πιάνει μια σεζλόν καρέκλα από τις παλιές που είχαν μουσαμά, από τις παλιές που είχαν. Αδερφές, μην καθίσετε εδώ τώρα, γιατί θα έρθει να καθίσει ο Άγιος Νεκτάριος. Τώρα έχει πάει στο Λαύριο, στον Πάτερ Νεκτάριο. Έχει πάει να τον επισκεφθεί ο Άγιος Νεκτάριος. Και μετά θα φύγω. Τα ακούσαν λοιπόν οι μοναχές. Είναι που θα πεθάνει και δεν σκέφτεται καλά φωνέ, ασυναπησίες. Και τότε παίρνουμε να δούμε και πήραμε και μάθαμε τον μαντάτο αγαπητή μας ότι... Σας κουράζω. Όχι, όχι. Και αμέσως πραγματικά λοιπόν, εδώ κάτσε πρόνιμος εδώ και μη... Γιατί θα σμαλώσω αν δεν ξέρω, εδώ σε κουράζω. Πράγματι λοιπόν, όπως ήμουν ξαπρονάς στο κρεβατά, ανοίγει η πόρτα, είναι σαν μικρό γραφιάκι. Και όπως άνοιξε η πόρτα, κυρία Σοφία, πήγαινε σε παρακαλώ να ανοίξει, γιατί εγώ δεν μπορώ να σηκωθώ. Ναι, πάτε μου. Γιατί στα χέρια με πιάνανε και δεν περπατούσα. Χρωμός, κίτρινος, κοκαλιασμένος, είμαι και τώρα κοκαλιασμένος. Λοιπόν, ανοίγει την πόρτα και έχει τα πάντα. Πάτε. Τι. Ήρθε ένα γεροντάκι, καλαπλός λίγο, λίγα μαλάκια έχει. Γεννάκια το λέει. Αλλά είναι μελαχρινός και ήθελε να προσκυνήσει. Μήπως είναι ο κανένας γύφτος που είναι έτσι μαύρος, ας πούμε, μακρινός. Πρόσεχε το, δεν μπορεί να περπατήσει ό,τι θα. Εκεί στο γραφιάκι ήταν μικρό, δεν είχαμε πάντα, είχαμε μια κοκκινίτσα. Κάνουμε σιγά 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 και τον βλέπω. Τον είδα. Πού να φανταστώ εγώ τίποτα. Τον κοίταζε. Γιατί είναι γυναίκα, είναι ο κόρος, μην είχαν κάνει καμιά καταπλέψιμο. Αμέσως ο διάβολος μας βάζει τις διαβολές στο μυαλό μας. Και άγιος να είσαι, σε ρίχνει ο διάβολος. Αλλά άμα το φέρνει, θα σου δίνει. Πάει λοιπόν μπροστά στην οραπή. Παρεκκλήσει ο κάτω στον Αγιονεκτάριο. Εκεί λειτουργούσαμε ως ό,τι θα γίνει ο ναός. Σμίγει τις δύο παλάμες στο γερό μπροστά και λέει στην οκό. Ο πατήρ Νεκτάριος είναι εδώ. Ψέματα είναι ο κόρος, επειδή είμαστε πολύ αχάλια εγώ. Όχι, είσαι σπίτι. Θέλετε τον εφημέριο του ναού, του ενωριακού. Όχι.
πάει στην Ιωραπήρη, κάνει το σημείο της Αμβρού, πάει στον Χριστό, προσκύνησε την εικόνα του Χριστού, πάει στην εικόνα της Αναγίας, κάνει το Σαββρό του Σινάη, πάει στον Άγιο Γιάννη, προσκύνησε. Στην δικιά του εικόνα δεν πήγε, δεν ξέρει, πού να φανταστώ εγώ τώρα. Όταν τελείωσε έφυγε καλή Ανάσταση, έφυγε και η Ανάσταση. Έχει και πουλιό, δεν λέω πώς μου λέει, πάτε, τι, αυτός ο άνθρωπος που έχει εδώ καλό ήλιος, ξέρετε, μοιάζει η ίδια εικόνα που έχουμε. Να μου το λέει έτσι, να με παρηγορήσει. Σε ευχαριστώ και ο Σοφία που μου στέκει στη Σαμάνα, γιατί μάνα δεν έχω, σε ευχαριστώ. Σε ορκίζομαι να θάψω τα παιδιά μου, τότε το πίστευσα. Πηγαίνει τον βρείτε, πάνω με πέρα πίσω. Ώστε να πάνε εκεί κατ' εγώ δύο σκαλά και εγώ το γραφιάκι που είναι εκεί αυτή που την πίσω και πάω στο ιερό που είναι μεγάλο σταυρό που το βλέπω κάθε μεγάλη Παρασκευή στον νόμο και κάνω πορεία και γίνεται αποκαθήλωση έξω και τον βλέπει και 12.000 λαός. Πραγματικά λοιπόν πάω στο σταυρό, το κοιτάω κατάματα γιατί είμαι πονεμένος, γιατί δεν έχω γάζες, έχω και βαμμάκια, τρέχει το οποίο είναι μεγάλη κρίμα. Χριστέ μου, σε παρακαλώ, 26 Μαρτίου, να λυμάμαι το παιδί μου. Δεν αντέχω άλλο, κουράστηκα πια. Ή κάνουμε επίτηση καλά ή πάμε τώρα. Δεν μπορώ, δεν αντέχω. Ακούω τα λέει, με κόψα. Πάτε, ο Κύριος ήρθε, τον Κύριο. Ναι. Ακούτε. Κύριος εσύ είναι. Βγαίνω έξω, σιγά σιγά, δεν μπορούσα να περπατήσω. Κι αν το χέρι το γλύσω, πω, το τράβηξε. Παίρνει το δικό μου και μου το φίλησε. Το κοιτάω καλά καλά που μου μοιάζει το Ελευθερίου. Το κοίτα, δεν με λέγει, τον μπροστά μου έτσι όπως είναι εδώ ο πατήρας. Κοίταγε λοιπόν την εικόνα, κοίταγα τον Άγιο, τον Καλόγυρο, δεν μοιάζει ίδιος όπως μου. Τώρα είναι ο Άγιος, είναι γνωστά. Δεν είναι σώμα, πρέπει να είναι Άγιος. Τι να κάνω εγώ για να δω λοιπόν να πιστοποιηθώ ότι είναι. Είναι για να σήκαμε ή ο μεγάλος μας πόνος μας κάνει να λέμε αυτό ότι είναι ο Άγιος. Πραγματικά λοιπόν πάω και το χαϊδεύω στο προσωπάκι και του λέω. Καλά τα λέω Άγιο Νεκτάριο. Καλά τα λέω. Να λέω ξέρω να κόβω μέσα. Σε κρατάω για να παίρνω δύναμη. Πραγματικά λοιπόν πιάνω και το χαϊδεύω το προσωπάκι μου. Το προσωπάκι σου μοιάζει ίδια εικόνα του Αγίου Νεκταρίου. Ναι ή όχι. Δεν με κοιτάει. Το παραδέχει. Με πιάλω τότε. Πάλι πρέπει να πιάνει τα μπράτσα εδώ. Δεν σε αφήνω να φύγει, σου λέω. Σε παρακαλώ πολύ. Δεν σε αφήνω. Για να καρκίνω να πεθάνω. Σταύρωσέ με το λέω. Μάνα δεν έχω για να σου πει κάνε καλά το παιδί μου, είναι πεθαμένο. Βοήθαμε, σταύρωσε με. Με σταύρωσε. Κάτι μου είπε, δεν θυμάμαι. Έσταξαν δύο δάκρυα από τα μάτια του. Και μετά μ' αγκαλιάζει. Αισθάνεται κάποια τσάκα. Μ' αγκαλιάζει με σύνη και μ' ασφάλει δεξιά και αριστερά. Παίρνω θάρρος κι εγώ μόνος επικατέβασε έρθει, να τον αγκαλιάσω εγώ που μ' αγκαλιάσε. Πήρα θάρρος. Γιατί ο πλημμένος από το μάτι πιάνεται. Παίρνω λοιπόν κι εγώ. Ανοίγω το χέρι μπροστά μου όπως είναι ο πατριχρήσιος εδώ, έτσι μπροστά μου. Παίρνω τα χέρια και το αγκαλιάζω. Πάνω τα χέρια μου πίσω και ήρθαν μπροστά μου τα χέρια. Άιλος, το καταλάβω το λόγο. Άιλος, το καταλάβω. Μη φύγεις να δεν πεις να ζήσεις να τα πεθάνω. Είναι η δοκιμασία. Έτσι καμιάς. Τι καλή ανάσταση είναι αυτός. Πάω από τον αγλό. Δεν μου λέει τίποτα. Τόσο πραγματικά. Περνάτε από μέσα που έχουμε μπουν. Αγιαλείψαμε. Δεν πειράζει πίστη. Πήγες. Έχω πολλά εγώ. Από τον Άγιο Νεκτάριο και ζώνη και παστούνι και αλάτια και πιγονατιώτες πολλά. Πήγε τα προσκύνησε όλα. Όπου έφτανε και δικό του δεν το προσκύνεγε. Στέκεται σε μία μεριά που είχαμε πετάκι με τα παλιά για λάδια. Στέκεται εκεί τρία άτομα. Εγώ είμαι ο κόλος και μια άλλη μεγάλη κοπέλα και ο κόλος του κλάδος. Κοιτάξτε. Εκεί στα γυαλάκια που τα έχουμε στο κουτάκι, βλέπουμε από το τσεπάκι του βγάζει ένα κάτι γυαλάκια με ένα πτή, με ένα γυαλί και το σχεδόν. Και το βγάζει, το κοιτάμε εμείς και πώς είναι να το ακούμε μέσα στα γυαλάκια εκείνος, πού το βρήκε εκεί, δεν. Αλλά εδώ, αναρώτανε ότι είναι ο Άγιος. Πάει πιο κάτω και έχουμε ακόμη το σκουπάκι που είχε φτιάξει ο νησιός του, Αναστάσιος Κεφαλάς.
για να πιάσω κουβέντα. Αυτή την εικόνα την έχει φτιάξει ο νηφιός του Αγίου Νεκτερίου και τον έχει βαπτίσει Αναστάσιο και έδωσε το όνομά του της βαπτίσεως του Άγιου. Είναι όμως τι κάνει το παιδί, μου καλά, καλά είναι. Μα εγώ το τον ήξερα. Όταν έφερε την εικόνα έλεγα, είμαι στην εικόνα. Ήρθε στο Παρίσι, γύρισε. Ψέμα πάλι. Πόσα χέρια που το λέτε. Αμέσως, θα το δούμε. Έφυγες καλή ανάσταση. Φεύγει. Πω, απαιτήθηκα. Θέλεις, πες μου, λέει, όχι, αν θα προηγουμενικά θα το κάνω. Δεν με νοιάζει. Εγώ όλα τα εντάφια είμαι έτοιμα. Είναι δοκιμασία. Δεν μου λέει. Προχώρησε. Μόλις ήταν κοντά στην εξόπλη, αλήθεια του λέω. Εγώ σε γνωρίζω, σε πίστευσα από 15 χρόνια παιδί. Και τώρα λέω, δεν μου λες εμένα, δεν μου κάνεις τη χάρη. Κρίμα τέτοια αγάπη που σου έδειξα. Απελπίζουμε τώρα. Να πεθάνω τούτη τη στιγμή θέλω. Διότι την αγάπη που σου έχω, με απαρνήθηκες. Δεν μου είπες αυτό που σου ζητάω. Γιατί το κάνεις αυτό, σε παρακαλώ. Και έκλαιγα. Σαν πως είχα δάκρυα. Είχε στερεύσει το νερό από τα μάτια μου. Τότε γυρίζει πίσω. Μέσα στην εκκλησία μου γύρισε πίσω και πάει προς την εικόνα. Όταν πρώτα είπε, ο πατήρ Νεκτάρος είναι εδώ, γιατί είπε όχι, είναι άλλο στο σπίτι, είναι γρή, ψέμα τύπη. Τώρα πάει στην εικόνα του μπροστά, έτσι παπούλι, δεν έτσι, μπράβο. Μου λέει, ναι, γι' αυτό. Ω, παιδί μου Νεκτάριε, με λέει παιδί. Έτσι με είπε και στον τάφο όταν που πήγα και άκουσα τη φωνή του που τον παρακάτσε να μου πει ναι ή όχι, γίνει σοπά, να γίνεις και να πάρεις και το όνομά μου. Και μου λέει, παιδί μου, μη φοβάσαι. Είναι δοκιμασία. Θα γίνεις καλά, θα γίνει το φάσμα και θα ακουστείς όλο τον κόσμο. Και κάποια μπροστά μας, αγαπητοί μου, και τον χάσαμε με κλεισμένη πόρτα. Τρέχουν που πήγε, μέσα στο λεωφορείο πήγε στη γραμμή, ήταν ο πρόεδρος ο κόσμος, πήγε για τροφές στο Λάβριο να αγοράσει από το χωριό. Και το είδα εκεί πέρα, όπως μάθουμε τέπτα. Αλλιώτικος άνθρωπος θα πει να δει τον πάτο με πέρα που είναι άρρωστος. Σαν αλλιώτικος, τι σου, όλοι πώς το λέγανε, αλλιώτικο άνθρωπο. Ανατυχιάσαν. Και είπε ο πρόεδρος της κοινότητας, όταν τα κατεβούμε, πηγαίνει μισή δεξιά και αριστερά και μόλις καθόταν το δούμε τι άνθρωπος είναι. Και όπως πραγματικά κατεβήκαν όλοι, εκείνος χάθηκε μέσα από το λεωφορείο. Ούτως ώστε λέμε, όταν θα έγινε ο κόλος και έλεγε ο περιφάγιος, το είπαν έτσι για παρηγοριά. Και παρουσιάστηκε να το δει, αν τον βρει και στο χωριό η χωριά. Το καταλάβατε. Ξέρετε τι χάρη έχει από τον Θεό, Άγιο Νεκτάριο, ξέρετε. Πολύ μεγάλη χάρη έχει από τον Θεό. Μπαίνει παντού και πάντα και προσφέρει μεγάλη υπηρεσία του χαψίου. Τέλος πάντων. Ετοιμάζουμε λοιπόν τώρα. Να φτάσουμε στο τέλος των παιδιών να φύγουν. Πραγματικά. Ετοιμάζουμε 2 Ιουνίου. Σε είπα 2 Ιουνίου. Είπα να δεν έχω πεθαίνει αυτό. 2 Ιουνίου. Πέντε Σαββαλά μου. Πάλι προς το Άγιο Νεκτάριο. Και πραγματικά εκείνη τη στιγμή. Θα πήγα, του λέω το παιδί σου φεύγει, σε παρακαλώ, αλλά κοντά μου, μάνα και πατέρα δεν έχω και ακόμα και τα αδέρφια μου, είμαστε με 17 παιδιά, έκανε η μητέρα μου, εγώ με το 16ο παιδί, τα περισσότερα είναι πεθαμένα, σε παρακαλώ κοντά μου. Θέλω για μητέρα να γυρίσω πίσω, σε παρακαλώ. Μη με αφήνεις μόνο, μη με κοντά μου. Μη με αφήνεις μόνο, σε παρακαλώ. Εσένα έχω και θέλω να σε παρακαλέσω να γυρίσω πάλι πίσω, να γυρίσω οπωσδήποτε πίσω. Όχι όμως με την τεκλοφόρα και με το πέντρο, αλλά με τέλεια πόδια μου και αν γυρίσουν τέλεια πόδια θα διαλέξω να σου κάνω την εικόνα σημαίνει όπως λέξε. Και έτσι μπήκα στο χειρουργείο και πάνω στο χειρουργείο, κλέβω πολλά και όλοι σας βλέπω τη στιγμή, επάνω στο χειρουργείο ήταν επίσης καθηγητές και όταν με τις πλάτες και όλα τις εξετάσεις πήγαινε στον τοίχο. Εγώ δεν βάζω χέρι, λέει ένας, και ο άλλος και εγώ, και ο τρίτος και εγώ. Μένω στον τοίχο και εγώ παγώνω στο μαρμάριο τραπέζι του χειρουργείου. Απέναντι μια εικόνα του Χριστού. Χριστέ μου, τώρα τι κάνουμε εδώ πέρα. Μόνο δεν έχω κανένα κοντά μου, σε παρακαλώ. Τι θα γίνω τώρα. Και ανοίγει η πόρτα και έρχεται ένας καθηγητής από το εξωτερικό για να εγχειρήσει έναν πελάτη του. Και του λέει, κύριοι συνάδελφοι, εγχειρήστε τον πάτε γρήγορα, γιατί και εγώ έχω τον πελάτη μου να εγχειρήσω και έχω μπει σε ένα φίλο μου το αεροπλάνο. Εμείς δεν βάζουμε χέρι να μας πεθάνει. Δώστε μου σήμερα και πεθαίνει τη χειρόμενη. Και πραγματικά είπε ήδη από τις πλάκες, χάραξε πρέπει να με ανοίξει
και είπε στον αναισθησιολόγο, συνάδελφε, μάρκωσε τον πάτερ. Και έτσι γίνει τα πράγματα. Ήρθε εκείνος που είναι μαζί με τους τρεις καθηγητάς στο Ιησάο. Φυλάει το χέρι, εγώ θα σε μαρκώσω. Σε περίπτωση που θα πάρεις κάτι, μην παρηγουμείς η ψυχή σου, γιατί πραγματικά έχω ένα πεντάχρονο αγοράκι, μην πάρεις, το έχεις κάνει δουλειά σου. Και τότε μου λέει, μετρήστε μέχρι το 10. Α, για να δεις αναρκωθώ, δεν σου κάνω το χαρτί. Εγώ θα καλέσω τον δικό μου καθηγητή. Κοιτάω λοιπόν την εικόνα στο χειρουργείο που είναι ο Χριστός. Χριστέ μου, σε παρακαλώ, κάνω μια χάρη. Για την τελευταία φορά που θα πεθάνω, μη καζουνανός και θα φύγω από εδώ πεθαμένος. Έλα, σε παρακαλώ, κάνω μια χάρη. Συγκεντρώ. Στείλα μου την ψυχή του Αγίου Νεκταρίου. Πες του ποιος είμαι. Δεν γνωρίζει καλά. Πες του ότι με γνώρισε 15 χρονών. Και του παρακάλεσα μου πια θα γίνω ναι ή όχι παπάς. Και μου απήντησε γίνει, θα πάει στο όνομά μου. Σε παρακαλώ, στείλτε μου. Άγιε Νεκτάριε, σαν τον πνιγμένο κι εγώ, ζητούσα βοήθεια να σωθώ. Άγιε Νεκτάριε, όταν θα έρθεις, μην έρθεις μόνος. Πέρασε από τον Άδη και βγάλε την ψυχή της μάνας μου και φέρνει κοντά στο παιδί της για να γονατίσει η ψυχή της μητέρας μου στη δικιά σου ψυχή. Να σε παρακαλέσω να της θεραπεύσει το παιδί της. Και εκεί ναρκώθηκα. Αισθάνομαι ένα παλοχώρι στο κεφάλι μου. Μάνα, εσύ είσαι. Σε ευχαριστώ που ήρθες στο σωσύνομα. Με υποχρέωσες, μάνα. Αυτό το λέω χάρη. Αυτό το λέω χάρη που μου δίνεις μοιάζει πολύ με αυτό το χάρη. Εκείνο όταν μ' είχες μωρό στα αγκαλιά σου και με φύλαζε με το στήθος σου. Σε ευχαριστώ. Μια γερωτική φωνή μου λέει, παιδί μου, εγώ δεν είμαι η μητέρα σου, είμαι Άγιος Νεκτάριος και τώρα σου παίρνω το ευχάριστο μήνυμα από το θρόνο που κατέβηκα. Δεν θα αφήσουν να σε χειρίσουν. Θα γίνεις καλά, θα γίνει το θαύμα και θα ακουστήσω τον κόσμο και ζω αδέρφια μου. 27 ολόκληρα χρόνια και μία εβδομάδα και. Τι έγινε λοιπόν, ο Αμερικάνος ο καθηγητής έριξε μια τηλεόραση και είδε τους όμπους μέσα από τους πνεύμονας πεταχτήκαν έξω, αγαπητοί μου αδερφοί. Και δεν χρειαζόταν επέμβαση, έμειναν μόνο οι μεμβράνες μέσα έμειναν. Και έγινε το θαύμα έτσι από τον Άγιο μας Νεκτάριο, το θαυματουργό που πρέσβεψε προς τον Θεό. Γιατί το θαύμα το κάνει ο Θεός. Οι Άγιοι πρεσβεύουν, έτσι δεν είναι πατέρα. Έτσι λοιπόν ζω αυτό τον καιρό, 27 μου χρόνια και μια εβδομάδα καίρι. Και αύριο να φύγω από τον κόσμο αυτό δεν με πειράζει. Φόρτασα αυτά τα χρόνια που μ' άφησε. Ποιος έζησε. Ναι, δεν είναι μόνο εγώ. Δεν είναι μόνος μου, αγαπητοί Μαρτί. Έχουμε πολλούς εκεί στο προσκύνημά μας που έχουν θεραπευθεί. Ναι, πάρα πολύ κόσμο έχει γίνει καλά. Ζουν ολόκληρα χρόνια. Να λοιπόν, να μην χάνουμε την εμπιστοσύνη προς τον Θεό και στους Αγίους του και στον σημερινό μας Άγιο Νεκτάριο. Σας εύχομαι όπως στην Εκκλησία της είπα. Σας γνωρίζω εγώ το λόγο του Αγίου Νεκταρίου. Δεν νομίζω εδώ είναι κοντά μου. Δεν με αφήνει μόνο μου να φύγω. Μέχρι εκμάλλοντα και στην Εκκλησία του. Του δουλεύω τόσο πολλές ώρες εκεί, από το πρωί μέχρι το βράδυ, το καλημέρα. Λοιπόν, με ευχαρίστηση βέβαια. Το έχω υποσχεθεί, τον αγαπώ πολύ. Υποσχέθηκα μέχρι τελευταία μου πνοή. Ξέροντας τα πόδια μου, να έχω μόνο καλά τα μυαλά μου. Και ξέροντας τα πόδια μου, θα σου δουλεύω στην Εκκλησία σου. Και έτσι λοιπόν τώρα τον παρακαλώ αυτή τη στιγμή που είναι εδώ πέρα. Αυτά τα άγια κοκαλάκια του εδώ πέρα. Αυτός ο ταλαιπωρημένος δεσπότη, ο πάντοχος, εκείνος ο συγκροφαντισμένος, ο κατρεγμένος, ο πεινασμένος, που έχασε όλα τα μεγαλεία της αρχαιοσύνης του, θρόνους κλπ. Όμως τον περίμεναν οι άλλες δόξες του Θεού, τον περίμενε το φωτοστέφανο της Αγιώτητος, δια την υπομονή που είχε ο Άγιος Νεκτάριος. Δεν παρηγόμησε για τους εχθρούς του, τους συγκροφάντες του. Και ο Κύριος είδε την υπομονή του. Γι' αυτό ο Άγιος Νεκτάριος δεν ήταν μεγάλος ασκητής, καλός, κληρικός, ιερεύς, άγιος. Όμως, δια την υπομονή που είχε και δεν παρηγόμησε για κανένα και εδέχθηκε πρόθυμα της τόσο που υπέστη, ο καλός Θεός του είπε, έλα Νεκτάριο να σε πάρω τώρα μέσα από το αρατέλειο. Σου παίρνω την ψυχή τη στιγμή
έναν συμπάρο στον χρόνο μου. Γιατί τα ένα χρυσοφέλι από τον Στέφανο σου έχω. Τον στεφάνωσε με την αγιότητα και τον έβλαβε μεταξύ όλων των Αγίων Ιεραρχών. Ζητώ συγγνώμη που σας κούρασα. Όχι, όχι. Προκαλέσατε και με παρακαλέσατε να σας πω για το θαύμα του νόμου. Δεν θέλω κάτι που έχω να φύγω και να τα πάρω μαζί μου. Να μείνουν για να τονώσουμε τους χριστιανούς, να τονώσουμε τα παιδιά του Θεού, τα παιδιά των Αγίων, τα παιδιά που είναι του Θεού, τα παιδιά λοιπόν του Αγίου μας Νεκταρίου του Θεματουργού. Έτσι λοιπόν σας έχουμε ο Άγιος να είναι κοντά σας, να σε δυναμώνει. Και τώρα λοιπόν, αυτό το λέω χάρη, να το δώσει σε εσάς στα σπίτια σας, στα παιδιά σας, στις οικογένειές σας, στους συγγενείς σας, στους φίλους σας, σε όλους τους αρρώστους και στους καρκινοπαθείς αδελφούς που με συναδελφός τους και εγώ, η χάρη του Κυρίου. Φεύγοντας, σας αφήνω όχι την ευχή μου, την ευχή της ερωσής μου. Όχι λοιπόν, με αγαπάτε και με σέβεστε. Με αγαπάτε εμένα και αγαπάτε εμένα πραγματικά και σε όλους τους κληρικούς μας. Δεν ανήκει αυτή η αγάπη και η εμπιστοσύνη και η ευλάβεια σε εμάς. Ανήκει στον Θεό, γιατί εμείς είμαστε εργάτες του. Εργαζόμαστε λοιπόν και εσείς είστε εργάτες και εργάζεστε. Γι' αυτό λοιπόν σας έχουμε πρώτος εγώ να με μνημονεύει ο πατήρ Χρύσανθος και εσείς να με μνημονεύετε και τώρα να προσέψετε για μένα σ' ό,τι με πάρει ο Κύριος και θα σας θυμηθώ και εγώ επάνω θα πάω, όχι στον Παραδείσο, μακριά θα είμαι, αλλά έχω εργαστεί από μικρό παιδί, αυτό παραδέχομαι και ο Κύριος με κάνει σαν πέφτα ετών να γίνω κληρικός. Αλλά θέλω όταν θα φύγει η ψυχή μου, παρακαλώ τον Θεό, δεν θέλω Παράδεισο, δεν είμαι άξιος, αλλά θέλω όταν θα σύγει τον άγγελό μου, πάρει την ψυχή μου, να μη στείλει μόνο τον άγγελο, να στείλει πραγματικά και την ψυχή του Αγίου Νεκταρίου για να δω εκείνο που πραγματικά κοιτάζει στο πλάι μου. Να δω τον γιατρό, να τον ευχαριστήσω. Σας ευχαριστώ. Σας ζητώ συγγνώμη, σας κούρασα. Όχι, καθόλου, καθόλου δεν μας κούρασε. Να είστε καλά, να εύχεστε για κάποια σταυρό για μένα και εσείς πάτε εκεί σήμερα. Σ' αγαπώ πολύ, θέλω σ' αγαπώ μέχρι πρώτα πάνω και να με μνημονεύετε και όταν πεθάνω και όταν λειτουργείτε. Απόψε θέλω να είστε στον ύπνο του Άγιο που με παρακαλέσουμε. Να σας πει να προσέχετε την θυσία του ή τα παιδιά του που το πιστεύω. Αλλά δεν το πείτε εσείς. Να είμαι μέχρι τελευταία μου πνοή κοντά μου. Να τον έχω διότι είμαι αυτή η παρουσία μου. Συγγνώμη, πάμε και πρέπει να φύγω.